στον Πειραιά 12 τετρακισμένα αυτοκίνητα τα οποία πήγαιναν για λατζεμπόρι όπλο. Στον Πειραιά είναι. Ας το ψάξει λίγο η κυβέρνηση, η ίδια με αυτά που είμαστε στην Αυστρία. Και πολύ καλύτερα. Για τον Εύρο είναι ότι πρέπει. Και το λέω πρώτη φορά δημοσίως. 12 τετρακισμένα αυτοκίνητα είναι ήδη κατασκευμένα στον Πειραιά και σαπίζουν. Ας τα πάρω να πα στον Εύρο. Να το δείξουμε λίγο. Είναι αυτό εδώ. Είναι τετρακισμένα θηρία λέγονται. GSS 300. Έχουν κατασκευθεί πριν από 20 μήνες. Έτσι. Τα βλέπετε εδώ. Είναι τα cruiser και μπορούν να πάρει στην αεροφυλακή μας. Δηλαδή είναι στο λιμάνι του Πειραιά. Σε μια αποθήκη. Να πάμε σε αυτό το θέμα τώρα με την αεροφυλακή. Δες αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι. Είναι κατασκευμένο. Σύμφωνο. Το λέω στην κυβέρνηση που το ξέρει. Πάμε λίγο στο χρονάκι. 12 τέτοια στον Πειραιά. Έξω το τραγισμό τη Αυστρία, να το ρίξουμε λίγο. Τέτοια 12 έχουμε στον Πειραιά που βιάζουν εδώ και 20 μήνες. 20 μήνες τώρα και σαπίσουν στον Πειραιά. Αυτά εδώ είναι πάνω στον Εύρο. Έβγαλε και ένα σάιτ της Νέας Δημοκρατίας, ήρθε το θηρίο, θα σώσει τον Εύρο. Ένα μας στείλανε. Ναι, βγήκαμε στον αέρα. Τι με να κάνουμε ρε Γιάννη τώρα. Βγήκαμε στον αέρα. Βγήκαμε στον αέρα. Και βγήκαμε γιατί... κερδίσαμε. Νικήσαμε. Φωνάζω μήνες στο κοινοβούλιο για τα συγκεκριμένα τα θρακισμένα. Που είναι κι άλλα, δεν είναι μόνο αυτά. Κατασκευμένα εδώ και μήνες. Από το ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ. Κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία 8 μήνες. Το λέω, το ξαναλέω, το ξαναλέω. Ρε παιδιά, πάλι πάτε, τα σαπίζουν. Τίποτα. Έρχεται η τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού. Του το λέω. Δεν το ήξερε ο άνθρωπος. Θα πούμε μερικοί δεν μπορεί να τα ξέρει όλα. Εγώ πώς τα ξέρω. Εγώ πώς τα γνωρίζω. Έχω τους καλύτερους συνεργάτες, φαντάζεστε εσείς. Έχω τους καλύτερους συνεργάτες. Ναι. Ασχολούμαι και ο ίδιος μου. Δεν γίνεται έτσι. Δώσ' μου φωτογραφία, Κωνσταντίνε, παλαιολόγε. Μας έστειλε λοιπόν αυτό και μου λέει ο Πρωθυπουργός. Ναι, ρε, μας έστειλε αυτό και Γιάννη μου λέει τότε. Του λέω Πρωθυπουργέ, έχουμε ίδια θηρία αλλού. Πού μου λέει, στον Πειραιά του λέω. Δεν το ήξερε. Και ευτυχώς στροφάρισε και μαθαίνω μου τηλεφώνησε ο διευθυντής του γραφείου του Μεκύρης ότι πάρα αυτά θα ξεκινήσει η διαδικασία να πάει στον Εύρο. Από τι να πω τώρα. Μπράβο του, έβγε του, αλλά δεν μπορεί να το γίνει με χωροκατηστές τέτοιο ρε μεγάλε. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε χελώνα. Αν είναι παρά την κυβέρνηση, θα κυβερνήσουμε εμείς. Δηλαδή αντιγράφεις που αντιγράφεις. Με χρονοκαθυστέρηση. Ο Χριστός και η Παναγία δηλαδή, τους υπουργούς έχουμε. Έχουμε τον πιο πετυχημένο υπουργό ασφαλείας, πώς λέγεται δημοσίας. Αυτό εδώ είναι. Υπάρχουν. Τεθρακισμένα, τέραση, ρε θηρίο. Κοίτα στον Πειραιά, αραγμένα 20 μήνες, να σκουριάζουν. Και το έλεγα από το μήνα Σεπτέμβριο, το έλεγα. Μην πιαδί. Και έρχονται σήμερα και ευτυχώς με την τηλεδιάσκεψη βρήκατε και να το πω. Να, ναι, ωραία είναι. Κατασκευμένα είναι. Ανεργάτα που πάρουν σήμερα εκεί. Δουλεύεις καινούργια, κράκ, βάζεις μηχανή και φεύγεις. Τώρα, θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Αυτό είναι το πρόβλημα αυτή την κυβέρνηση. Ότι νομίζει ότι τα κάνει όλα σωστά και τα κάνει όλα ειλικρινά και έχει τα μέσα μαζί της και διωγγώνουν ότι κάνει. Δεν κάνει ποτέ διέτα. Ειλικρινά το λέω αυτό. Δηλαδή, εθαλική αλκοόλη, η οποία δεν παράγει στην Ελλάδα, έπρεπε εγώ να πω στον Πρωθυπουργό ρε, κάνει νομοθετική ρύθμιση για να φέρουν να κάνουν αξιωτικά. Δηλαδή, μπορεί να εισάγουμε από τέτοιες χώρες. Ενώ, ας πούμε, η Ρωσία διαθέτει τόνους εθνικής αλκοόλης, εθνικής αλκοόλης, εμείς κάνουμε εισαγωγή από την Ευρώπη, λέει, και ευρωπαϊκές χώρες και επειδή αυτές κλείσαν τις παραγγελίες, δεν μας δίνουν άλλο, κολλάμε. Κλείνουν νομοθετική ρύθμιση. Θα το κάνουμε γι' αυτό. Τα είπα σήμερα, παιδιά, δεν λέω ότι να...